ότι την έρευνά μου για το ναυάγιο στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Πύλο, απεφάνθην ότι κανένας δεν μας λέει την αλήθεια. Ακούστηκαν και από τα διεθνή μέσα τόσα κατακραυγή για την Ελλάδα και πολλά άλλα. Δυστυχώς από εφημερίδες κύρους και εκατονταετηρίδων Βλέπουμε αρθρογράφους να τονίζουν ότι δεν είχαν καμιά δουλειά μέσα στα διεθνή ύδατα. Είναι δυνατόν και αν έλθουν μεταμφιασμένοι οι Τούρκοι και οι Τούρκοι που θέλουν όπως είπα και στην ερευνά μου προημερών να ανοίξουν μια οδό εκεί αυλώνα, ιόνιο και λοιπά το περιέγραφα για όνομα του Θεού και είναι συνταξιούχοι δημοσιογράφοι κανένα δυο. Έρχεται και η πακιστανική κυβέρνηση με τη σειρά της να μας κατηγορεί και με αναλήθειες, αλήθειες. Ένας θεός ξέρει κάποιον που επέζησαν του ναυαγίου πολίτες της να καταμαρτυρούν κατά Ελλάδος και ότι ως 750 και πλέον άτομα και ίσως τα 300 να είχαν καταγωγή από το Πακιστάν. Η προκαταρκτική έρευνα των αστυνομικών αρχών Πακιστάν αναφέρεται σε περίπου 800 ανθρώπου που μεταφέρονταν. Μάλιστα, η σημερινή ημέρα είναι εθνικό πένθος για το Πακιστάν. Οι πακιστανικέ αρχέ μα γνωστοποιούν ότι έχουν 14 ύποπτοι συλληφθεί σε σχέση με αυτή τη διακίνηση. Τους 80 πλέον επίσημα είναι νεκροί. Ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργικού, του Σεχμπάζα Σαρίφ. Αναφέρει ότι η πακιστανική κυβέρνηση διατάξει τη διεξαγωγή έρευνα ψηλού επίπεδου για το δίκτυο παράνομη εμπορία ανθρώπων. Φέρεται <Κι> να ομολόγησε ένα εκ των συλληφθέντων ότι έστειλε τρει άνδρε στο σκάφο το οποίο είχε χωρετικότητα 300-350 ατόμων και είχε χρεώσει τον καθένα έω και τρία, εκατομμύρια πακιστανικές ρουπίες, δηλαδή 10.452,96 δολάρια. Ο αστυνόμος Ριάζ Μουγκάλ αποφαίνεται ότι επέβαιναν 800 άτομα και τούτο προέρχεται από τις προκαταρκτικές έρευνες. Όλα αυτά ο Ριάζ Μουγκάλ τα τονίζει στο Reuters. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο αριθμός των επιβατών ήταν μεταξύ 400 και 750 και οι ελληνικέ αρχέ έχουν ανακοινώσει ότι 104 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί και 78 άνθρωποι νεκροί. Ένα από του υπόπτου που συνελήφθησαν στο Πακιστάν είπε ότι ο γιο του επέβαινε στο σκάφο και είναι αγνοούμενο, τονίζει η έκθεση τη αστυνομία. Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι ο βασικό ύποπτο πίσω από ένα δίκτυο διακινητών που εκτείνεται στη Λιβύη, το Πακιστάν και την Ελλάδα, έχει έδρα στη Λιβύη. Εκεί στα χώματα του Χαφτάρ που είναι και σύμμαχος των κυβερνώντων. Τι από εκεί που ξεκινάνε δεν αποτρέπονται πάρα αυτά. Τόσοι άλλος ακούγεται ότι στην Ελλάδα πάντα έρχονται γιατί η Ιταλία είναι φρούριο και αποπέμπονται πάρα αυτά. Ή στα κριτικά παράλια όπως έχει ξαναγίνει και γλίτωσαν 500 άτομα προσπάθως και οι πλήστοι εξ Αιγύπτου ήταν ψαράδες. Ψαράδες πασίγνωστοι, άριστοι στον κόσμο, όπως έχουμε και εμείς τόσους αλλοίες που είχαν γίνει τόσα και τόσα και γνωρίζαμε ότι και επίσημα προσλαμβάνονται εδώ ως αλλοίς. Δίνει και άλλα στοιχεία ο αστυνόμος Ριάζ Μουγκάλ και τονίζει ότι οι 21 εξ αυτών που πέθαναν προέρχονταν από την περιοχή Κότλι στο τμήμα της περιοχής Κασμίρ των Ιμαλαίων που διοικείται από το Πακιστάν, από την οποία οι άνθρωποι φεύγουν με προορισμό την Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς ή ευτυχώς γνωρίζω και εκείνα τα μέρη. Επίσης, ο νότερος περιφερειακός αξιωματικός της αστυνομίας, ο Ταχίρ Μαχμούτ, που εδρεύει στο Μουζαφαραμπάντ, πρωτεύουσα του Κασμίρ, τόνισε ότι η αστυνομία αναζητά και άλλους πόπτους εκτός από ταχυρ μαχμουτ που έχουν συλληφθεί και δεν διευκρίνησε πόσο ακριβώ. Θα ξανατονίσω, σύμφωνα με τον Guardian, υπήρξαν έξι θάνατοι πριν βυθιστεί το πλοίο, διότι δεν υπήρχε πλέον πόσιμο νερό. Κάποιοι τονίζουν ότι βυθίστηκε εσκεμμένα. Δεν δόθηκε διάσωση. Μεταξύ άλλων περιγράφουν. Το έχουν κάνει εσκεμμένα. Το έχουν βυθίσει μόνοι τους ήμασταν ακίνητοι για 5 ημέρες και 6 νύχτες πριν το πλοίο βυθιστεί σε ένα λεπτό. Βυθιστήκαμε για 5 ημέρες, οπότε γιατί να βυθιστούμε τώρα. Αυτά μάλιστα που ακούστηκαν είναι και από κοινωνικά δίκτυα. Δεν πνιγήκαμε παρόλο που ο κινητήρας μας είχε σβήσει εντελώς. Την έκτη νύχτα γύρω στις 2.30 ήλεγξα την ώρα. Ήταν 2 και 15 πρόμεσημβριαν και η βάρκα βυθίστηκε εξαιτία του σκηνιού που μα έριξαν. Ελληνικό λιμενικό πλοίο. Δεν είχαμε βοήθεια από την Ελλάδα παρά την παρουσία σκαφών του ελληνικού λιμενικού, ενό φορτηγού και ενό ακόμη πλοίου. Ήταν ακίνητη δηλαδή για πέντε ημέρε. Δεν είναι δυνατόν. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Εγγράψου. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.